Ξέπερνα τις προσδοκίες το τεράστιο ενδιαφέρον των πολιτών άνω των 30 που έκλεισαν ραντεβού για να εμβολιαστούν, αφού μέσα σε 24 ώρες περισσότερα από 216.000 ραντεβού είχαν κλειστεί και ήδη περισσότεροι από 10.000 συμπολίτες μας εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση. Το πρόγραμμα Ελευθερία πλέον τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, ενώ ήδη άνοιξε η πλατφόρμα για τις ηλικίες 40-44 και το Μεγάλο Σάββατο θα ανοίξει και για τις 45-49. Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, οι νέοι παίρνουν την κατάσταση και το μέλλον τους στα χέρια τους και κάνουν το εμβόλιο ώστε να επιστρέψουν γρηγορότερα στην κανονικότητα. Εάν επιταχυθούν οι εμβολιασμοί και θα μας βοηθήσει και ο καιρός από εδώ και μπρος, θα είμαστε πολύ πιο καλά, γιατί θα είμαστε σε εξωτερικούς χώρους. Θεωρητικά λοιπόν, αν δεν χαλαρώσουμε και έχουμε ακόμα ένα μικρό διάστημα επιμονής και υπομονής, τότε πράγματι είναι πολύ πιθανό να ξεφύγουμε από αυτό που μας βασάνισε τουλάχιστον 2 μήνες σε lockdown. Πλέον το Υπουργείο Υγείας ανοίγει και νέες εμβολιαστικές γραμμές, ώστε να εξυπηρετηθεί άμεσα και απρόσκοπτα η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, μέχρι το τέλος Ιουνίου θα μπορεί να έχει εμβολιαστεί όποιος ενήλικος το επιθυμεί. Στην Αχαΐα και την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, οι εμβολιασμοί επίσης προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξουν και νέες εμβολιαστικές γραμμές. Προχωράει με πολύ εντατικό ρυθμό και η εμβολιαστική διαδικασία, τόσο από τα εμβολιαστικά κέντρα που έχουμε αναπτύξει στα κέντρα υγείας, όσο και στο νέο εμβολιαστικό κέντρο που λειτουργεί στο λιμάνι της Πάτρας. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι όπως προχωράει η διαδικασία, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου μέσα στο καλοκαίρι, όπως και αρχικά είχε υπολογιστεί και είχε σχεδιαστεί, θα έχει εμβολιαστεί πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τα στοιχεία πλέον είναι πολύ ελπιδοφόρα, αφού φαίνεται επιτέλους στον ορίζοντα το πολύτιμο ανοσιακό τείχος κατά του ιού. Όσο πιο σύντομα καταφέρουμε να το χτίσουμε, τόσο πιο σύντομα θα επιστρέψουμε στην πολυπόθητη κανονικότητα και θα έχουμε αφήσει πίσω μας τις μαύρες ημέρες της πανδημίας.